Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή, για την ερώτηση. Κύριε Δελή, μαζί ήμασταν στην Επιτροπή Μορφωτικών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Και αυτό ακριβώς τηλητεύαμε και προεκλογικά, αυτό λέμε και μετεκλογικά. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φέρει τη συγκεκριμένη ρύθμιση προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, εμείς τότε είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και είχαμε πει ναι, συμφωνούμε επί της αρχής, πλην όμως δεν υπάρχουν οι επαρκείς υποδομές για να μπορέσει ακριβώς αυτό το μέτρο να γίνει πράξη. Είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου τότε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας άκουσε. Ποια κατάσταση παραλάβαμε πριν από δύο μήνες, γιατί σας θυμίζω ότι είμαστε μόλις κάτι παραπάνω από δύο μήνες κυβέρνηση. Όταν παραλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είχε ήδη ξεκινήσει, ήμασταν στην β' φάση υλοποίησης του μέτρου, κατά την οποία 116 δήμοι θα έμπαιναν στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Όταν λοιπόν παραλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου, από τους 116, κύριε Δελή, 52 δήμοι, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στην δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς? Να πούμε αυτά μας λένε οι υπηρεσίες, σταματάμε εδώ, τα μολύβια κάτω, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάναμε αυτό, κύριε Δελή. Κάτσαμε, πιέσαμε δήμους, πιέσαμε να βρούμε υποδομές, πιέσαμε το ώστε να γίνει αυτό πράξη κατά το δυνατόν, παρά τις αντίξωες συνθήκες που είχαμε παραλάβει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και από τους 52 δήμους στους οποίους δεν υπήρχαν υποδομές, καταφέραμε και μειώσαμε αυτόν τον αριθμό στους 13. Και ακόμα και για αυτούς τους 13, και εδώ παρότι δεν είναι αρμοδία του Υπουργείου Παιδείας, φροντίσαμε ούτως ώστε να γίνει νέος διαγωνισμός, να βγουν βάουτσερ για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά που είχαν μείνει εκτός δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης να καλυφθεί η δαπάνη για να πάνε σε παιδικούς σταθμούς. Θέσατε δύο ερωτήματα. Πρώτον, για την ανέγερση νέων νηπιαγωγείων. Οφείλω να σας επισημάνω, κύριε Δελή, ότι αυτό δεν είναι αρμόδιο του Υπουργείου Παιδείας, όπως ξέρετε. Είναι του Υπουργείου Υποδομών και Δίτης ΚΤΥΠ, του αρμόδιου φορέα, ο οποίος ακριβώς υλοποιεί τέτοιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, η ρίση των παρόδων αναφέρω ότι εξ όσων γνωρίζω δρομολογούνται με πολύ ταχύ ρυθμό, θα έλεγα, οι διαδικασίες, ώστε να υπάρξει πλήρης κάλυψη σε υποδομές από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά φαντάζομαι ο κύριος Καραμαλής και ο αρμόδιος φορέας θα έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς παρακολουθούμε στενά το θέμα, ούτως ώστε ο στόχος μας είναι την επόμενη χρονιά να προχωρήσουμε σε πλήρη εφαρμογή της νέας ρύθμισης. Δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με τη στελέχωση. Όταν παραλάβαμε και πάλι τις υπηρεσίες, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι υπηρεσίες μας ενημέρωσαν για διαδικασίες που δεν είχαν ακόμη δρομολογηθεί, προκειμένου να προχωρήσουμε σε πλήρωση των κενών. Πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε προσλήψεις πάνω από 30.000 αναπληρωτών. Είμαστε σε μια διαδικασία και τώρα ακόμα καταγραφής νέων κενών παρουσιάζονται διαρκώς, επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάζονται ενίοτε. Και στόχος είναι, αφού καταγραφούν όλα τα κενά αναλυτικά και βάσει δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ακριβώς και για διορισμούς και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που καλύπτει, όπως ξέρετε, και την προσχολική. Θα εξαρτηθεί και από τα αντικειμενικά μεγέθη που θα λάβουμε, τα αντικειμενικά στοιχεία, όπως επίσης και από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.